Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Έτοιμοι είμαστε να ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή μας. 90 λεπτά κάλυμνος, με θεματολογία όμως που ενδιαφέρει όλη την Δωδεκάνησο και όχι μόνο. Μικρή ήταν η ενότητα της βροχόπτωσης και των νεφώσεων στην περιοχή μας. Όπως βλέπετε, μετά αυτό το βρώτο βρόχι που το είχαμε βέβαια απόλυτη ανάγκη, το καλοκαιράκι είναι εδώ και συνεχίζεται. Εύχομαι όλοι να είσαστε καλά. Σε λίγο θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου, κ. Νίκο Φουτούλη, μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου. Και βεβαίως αμέσως μετά θα ταξιδέψουμε στην όμορφη την Πάτμο, όπου θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο κύριο Λευτέρη Πέντε. Συνεχίζουμε με τον Έπαρχο κύριο Μανώλη Μουσελή, την Διευθύντρια του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου, τον κύριο Μανώλη Καζαβούλη και την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων Καταρίνα Καθοπούλη, διότι ετοιμάζεται μια πολύ ωραία εκδήλωση Κυριακή απόγευμα, όπου θα συγκεντρωθούν πολλά σχολικά είδη, έτσι ώστε να βοηθηθούν οικονομικά αδύναμες οικογένειες των νησιών της περιφερειακής μας ενότητας. Πέραν αυτού, ο κύριος Μικές Ρήγας, μέλος του ΚΚΕ, σχολιάζει τα τεκτενόμενα της δίκης, της Χρυσής Αυγής και την καταδίκη. Όλα αυτά στη σημερινή μας ατζέντα. Σας θέλουμε τις καλύτερες ευχές μας, όπου και αν είστε και αν παρακολουθείτε. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας συνέντευξη. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου, Νίκος Φουτούλης, μέλος του ΔΣ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, είναι ήδη μαζί μας και τον ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουγιαίνη, και σε όλους τους όσους μας παρακολουθούν. Είστε καλά? Εύχομαι ότι καλύτερα είναι. Καλά. Και εμείς το ίδιο σας ευχόμαστε. Με αφορμή βέβαια και μια πρόσφατη συνέντευξή σας στη Δημοκρατική της Ρόδου, που μας λέτε να τηρηθεί, κάνετε έκκληση να τηρηθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των εμβολίων και την κουβέντα που και εμείς είχαμε πριν από ένα μήνα περίπου, γύρω από όλα αυτά, την έλλειψη φαρμάκων, θέλουμε να ξέρουμε αν υπάρχει κάποια πρόοδος. Κάνω έκκληση προς πάντες όμως, όχι προς τους πολίτες και προς τους συνταγογράφους ιατρούς, διότι ναι, φέτος αυτό το οποίο αποφασίστηκε από κοινό, πήρα μια απόφαση δηλαδή, ήταν να συνταγογραφείται, να χορηγείται μάλλον με ηλεκτρονική συνταγή, ούτως ώστε ο γιατρός μέσα από τον ΑΜΚΑ να αξιολογεί σε ποιους θα δώσει προτεραιότητα. Είναι μια έκκληση λοιπόν προς όλους για να μην βρεθούμε σε απρόπτα γεγονότα, δηλαδή σε γεγονότα τα οποία θα στοιχήσουν σε αυτούς τους οποίους έχουν ανάγκη. Δηλαδή θα γίνω πιο σαφής, να προσέξουμε να μην εξαντληθούν τα 4.200.000 εμβόλια και να δώσουμε χώρο σε αυτούς που πρέπει να τα κάνουν. Άρα μας λέτε προτεραιότητα για τους ανθρώπους που έχουν θέματα, τις ευπαθείς ομάδες. Σωστά. Στους ανθρώπους άνω των 65 ετών και στους ανθρώπους που έχουν νοσήματα, δηλαδή στις ευπαθείς ομάδες. Και είναι έκκληση και στους πολίτες και στους συνταγογράφους ιατρούς. Ναι, καταλαβαίνουμε. Από εκεί και πέρα σας προκύπτει μια τέτοια εικόνα? Για να μην βρεθούν. Ναι, μέχρι στιγμής η κατάσταση πήγε να ξεφύγει. αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο. Ναι. Και θέλω να παραμείνει υπό έλεγχο. Ωραία. Έτσι για αλλιώς εμβόλια υπάρχουν για όλους. Επομένως, ας κάνουμε λίγο υπομονή εμείς που δεν έχουμε προβλήματα και να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν. Αυτό όμως λέει ότι ο κόσμος φέτος, λόγω και της ιδιαιτερότητος της πανδημίας, θέλησε, αν δεν το είχε κάνει ποτέ στη ζωή του έως τώρα, να πάει να κάνει το αντιγρυπικό, έτσι? Ναι. Δεν είμαστε κατά τον εμβολίο, βεβαίως, και να πάει να το κάνει. Ναι. Αλλά, όπως σας είπα, αυτοί που έχουν ανάγκη, σωστό, είναι αυτοί που έχουν κάποια ανοσήματα. Άλλωστε, πολλοί κόσμος ακόμη βρίσκεται στις παραλίες. Έτσι, κύριε Πρόεδρε. Ακόμη το καλοκαιράκι στη Δωδεκάνησο τουλάχιστον καλά κρατεί. Δηλαδή, ένας πρόεδρος έκανε πέρυσι. Ναι. Ας περιμένει μέχρι το τέλος του Νοέμβρη, όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των ανθρώπων αυτών που πρέπει να κάνουν το εμβόλιο και θα περισσέψουν αρκετά εμβόλια. Μπορεί να εμβολιαστεί και αυτοί οι άνθρωποι.
Ωραία. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν συνταγογραφηθεί φυσικά, το εμβόλιο είναι δωρεάν. Κοιτάξτε να δείτε, αν συνταγογραφηθεί, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το δώσουμε. Την ευθύνη την έχει, επαναλαμβάνω, ο ιατρός που συνταγογραφεί. Η χορήγησή του είναι δωρεάν. Και αν θέλει κάποιος, μπορεί να συνοηθεί με το θεράποντα γιατρό, αν θέλει μια εξτρακάλυψη, μπορεί να κάνει το ευοκέτο εμβόλιο του πνευμονιόκοκου. Α, εδώ θα μείνουμε λοιπόν τώρα. Είναι κάτι το οποίο κάποιοι οι οποίοι έχουν περάσει μια βροχοπνευμονία, κάτι στη ζωή τους, κύριε Πρόεδρε, συνιστάτε ότι είναι καλό να κάνουν κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτό είναι για μια φορά, έτσι. Είμαστε υπέρ των εμβολίων. Ναι, αλλά μπορεί να γίνει και ένα άλλο για την πνευμονία, το Pneumovax 23 σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, ναι, για μια εξτρακάλυψη. Αλλά επαναλαμβάνω τώρα, αυτά θα συνεννοηθεί με τον σωστό γιατρό του, σωστό, που έχει και το ιστορικό του. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή εμείς να κάνουμε μια ανάλυση με γενικότητες από την τηλεόραση. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να αξιολογήσει ο γιατρός που τον παρακολουθεί. Αγγίξατε όμως και ένα άλλο θέμα που είχαμε και εμείς συζητήσει στο παρελθόν, ανθρώπων που εδώ και χρόνια κάνουν και ένα δεύτερο αντιγρυπικό εμβόλιο εκεί κατά τον Γενάρη-Φλεβάρη. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος, ότι νομίζω ότι καλύπτει το αντιγρυπικό, έτσι, για ένα μεγάλο φάσμα δεν του χρόνου. Δεν ισχύει αυτό τώρα, το εμβόλιο είναι ένα, ναι, και αναγράφεται κάθε φορά έξω από το κουτάκι. Δηλαδή το φετινό το εμβόλιο, το αντιγρυπικό, το τετραδύναμο γράφει για την περίοδο 2020-2021. Του χρόνου θα γράφει για την περίοδο 2021-2022. Πέρυσι έγραφε για την περίοδο 2019-2020. Τι πάει να πει αυτό? Ότι είναι, μας καλύπτει ένα το εμβόλιο. Ακριβώς. Άρα μας καλύπτει και για τη χειμερινή περίοδο και την ανοιξιάτικη και τα λοιπά. Είναι, ναι, είναι ένα το εμβόλιο, είναι μία δόση. Επομένως, αν κάποιος παραπληροφορεί για τους λόγους τους δικούς του, γιατί έχει άλλα στο μυαλό του ή γιατί δεν το γνωρίζει, το εμβόλιο, η δόση είναι μία. Ωραία. Πάμε να δούμε όμως και το άλλο κομμάτι της έλλειψης των φαρμάκων. Αν έχει κάτι αλλάξει μέσα σε αυτόν τον μήνα. Είμαστε στη διαδικασία, όπως σας είπα και στην προηγούμενη συνέντευξη, μέχρι τον Δεκέμβρη θα έχουμε αποτελέσματα. Εάν όχι, όλα πια θα βγουν στη δημοσιότητα και ο κόσμος θα καταλάβει γιατί δεν έχουμε φάρμακα στη χώρα μας. Αυτό το οποίο ισχύει μέχρι στιγμής από ορισμένους είναι ότι εξάγεται το 60%, μπορεί και παραπάνω, των φαρμάκων και διοχετεύεται στην ελληνική αγορά το 40% των φαρμάκων. Για ποιο λόγο? Διότι η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη και το κέρδος είναι τεράστιο. Μάλιστα. Εμείς θα ζητήσουμε από το Υπουργείο να βγει να κάνει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή ένα νόμο όπου θα υπάρχουν αυστηρότατες κυρώσεις για αυτούς που εξάγουν. Ναι, γιατί όλο αυτό το διάστημα, χρόνια τώρα, συζητάμε για το ίδιο θέμα και δεν έχει αλλάξει το τοπίο, έτσι. Σωστό, δεν έχει αλλάξει το τοπίο. Προτεραιότητα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι να σταματήσει ή να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό αυτό το φαινόμενο των εξαγωγών. Εάν θέλουν να το καταλάβουν ορισμένοι, και αναφέρομαι στις εταιρείες, διότι άκουσα διάφορα εκεί μέσα στη συνάντηση που είχαμε, για εμπορεύσιμο, είδος για εμπόρευμα που πρέπει να εξάγεται, για ακυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα σωρό πράγματα, και το αυτονόητο δεν συζητήθηκε. Μάλιστα. Ποιο είναι το αυτονόητο? Ότι το εμπόρευμα, το φάρμακο δεν είναι ένα εμπόρευμα οποιοδήποτε. Είναι ένα αγαθό το οποίο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας. Πόσο μάλλον και στα μικρά νησιά που εσείς γνωρίζετε πολύ καλά την αγωνία όλων και εν μέσω κυρίως του χειμώνα, απαγορευτικών κτλ. Όταν αγωνιούν. Ακριβώς. Θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε το φάρμακο από το απλό εμπόριο. Είναι κοινωνικό αγαθό το φάρμακο. Ακριβώς. Και παύλα. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι.
Επομένως, υπάρχει από την κυβέρνηση. Υπάρχει από την κυβέρνηση η διάθεση αυτή του να υπάρξει παρακάτω νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Από εκεί και εκεί θα δούμε τραβώντας τη γραμμή, το αποτέλεσμα δηλαδή. Το Δεκέμβρη, αν έχουμε αλλαγές σε αυτό το φαινόμενο των εξαγωγών, δηλαδή εάν πάρουμε μέτρα ούτως ώστε να βρίσκουν οι Έλληνες πολίτες φάρμακα, πάει να πει ότι η κυβέρνηση κατανόησε το πρόβλημα και είχε τη διάθεση να το αλλάξει για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Μάλιστα. Εάν όχι, εμείς θα καταγγείλουμε δημόσια σε πανελλήνια κλίμακα το φαινόμενο και από εκεί και ο καθένας ας αναλάβει και τις ευθύνες του. Σωστό. Τώρα, για να γυρίσουμε στο πρώτο μας θέμα. Εάν, κύριε Πρόεδρε, δούμε ότι οι ανάγκες και η ζήτηση ξεπεράσει, αφού βέβαια καλυφθούν φυσικά πρώτα οι ευπαθείς ομάδες όπως και εσείς τονίσατε, στο θέμα των αντιγρυπικών εμβολίων, υπάρχει περίπτωση μετά δηλαδή να έχουμε και μία νέα παραγγελία πέραν των 4.200.000. Τι να σας πω, είναι δύσκολο. Δεν είναι απίθανο, αλλά είναι δύσκολο. Αλλά να σας πω κάτι. Ναι. Πέρυσι είχαμε 3 εκατομμύρια. Και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Τώρα έχουμε 1.200.000 παραπάνω. Παραπάνω. Επομένως, γιατί να μην φτάσουμε. Ας δώσουμε προτεραιότητα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε εγωιστικά. Σίγουρα. Θα πρέπει να δώσουμε τέλεια και παύλα προτεραιότητα σε αυτούς τους ανθρώπους και κατά δεύτερο λόγο στους άνω των 65. Όπως το λέτε. Θα έχουμε αρκετά εμβόλια πραγματικά για να εμβολιαστεί και ο υπόλοιπος πληθυσμός. Έχουν πάει παντού, γιατί διαπιστώσαμε ότι κάποια φαρμακεία τα είχαν πάρει λίγο νωρίτερα. Ναι, είχε σταλεί μια ποσότητα το 40% σε όλα τα φαρμακεία στις αρχές του Οκτώβρη. Ναι. Τώρα από αύριο θα ολοκληρωθεί η παραγγελία, δηλαδή θα φτάνουν στα φαρμακεία από αύριο και το υπόλοιπο 60% της παραγγελίας των εμβολίων. Το αγαθονίσι μας δηλαδή ψηλά έως κάτω την Κάσο, Καστελόριζο, είμαστε εντάξει. Τις επόμενες... Αγαθονίσι δεν έχει φαρμακεία, υποθέτω ότι εξυπηρετείται από κάποιο φαρμακείο. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Θα τα πάρουν από Πάτμο. Στην Κάσο, στην Πάτμο θα το αγαθονίσι μου φαίνεται εξυπηρετείται από την Πάτμο. Η Κάσος έχει δικό της φαρμακείο. Πολύ ωραία. Έτσι να εξυπηρετηθούν όλοι. Άλλωστε σε λίγο θα έχουμε και τον Δήμαρχο της Πάτμου, τον κύριο Λευτέρη Πέντε. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας συνέχεια και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εδώ θα είμαστε για να συζητάμε ό,τι πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας. Στη διάθεσή σας πάντα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού μας Συλλόγου, ο κύριος Νίκος Φουτούλης. Βλέπετε αγωνίες τόσο για την έλλειψη των φαρμάκων, όσο και αυτά που πρέπει να υποθούν, που φυσικά είναι το αυτονόητο, ότι δηλαδή τα αντιγρυπικά πρώτα πρέπει να τα πάρουν οι άνθρωποι που είναι άνω των 65 ετών, αλλά και οι άνθρωποι που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, βρίσκονται μέσα στις ευπαθείς ομάδες και σιγά σιγά, έτσι άλλωστε, όπως βλέπετε και όπως είπαμε, καλοκαιράκι ακόμη γάρα εδώ, οπότε χαλαρά όσοι ενδιαφέρονται και όσοι θέλουν θα κάνουν το αντιγρυπικό τους εμβόλιο. Πάμε γρήγορα στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Ερχόμαστε να ταξιδέψουμε λίγο μέχρι την όμορφη την Πάτμο, να δούμε θέματα και ζητήματα τα οποία τους απασχολούν και πολλές φορές είναι κοινά και με τα δικά μας. Και επιστρέφουμε λοιπόν σε λίγο. Έλατε τώρα να ταξιδέψουμε μέχρι το πανέμορφο νησί της Αποκάλυψης. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος, κύριος Λευτέρης Πέντες. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Είσαστε καλά? Καλημέρα κύριε Κουκέιν, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλημέρα από την όμορφη Πάτμο. Από την πανέμορφη την Πάτμο που φαντάζομαι έτσι. Ήδη τώρα έχω κάνει εικόνα να περπατά κανείς στον όμορφο δρόμο εκεί στη Σκάλα ή ψηλά με την υπέροχη θέα. Μαγαζιά, καφετέριες, χαρούμενοι άνθρωποι. Ευγενική, έτσι. Έτσι ακριβώς όπως το περιγράφετε. Για πείτε μας πώς πήγαν τα πράγματα κάνοντας έτσι ένα μίνι απολογισμό του τουριστικού βεβαίως κομματιού που μας ενδιαφέρει όλους και που όπως είχαμε ακούσει και από τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον κύριο Κουτουλάκη, τον Οκτώβριο θα είχαμε και προσέγγιση κρουαζιεροπλοίου. Σαφώς. Θέλω να πω ότι
δεδομένης της κατάστασης, λόγω COVID και λόγω της πανδημίας εννοώ, περιμέναμε πραγματικά πολύ αρνητικά αποτελέσματα από την τουριστική μας περίοδο. Όμως η Πάτμος μας εξέπληξε για ακόμη μια φορά με τους φανατικούς επισκέπτες της, που με το που βρήκαν τον τρόπο να μετακινηθούν, επέλεξαν την Πάτμο για τον προορισμό των διακοπών, για προορισμό των διακοπών τους. Ήταν μια σεζόν η οποία, δεδομένη της κατάστασης, θεωρώ ότι πήγε κάπως καλά. Το μεγάλο πλήγμα της τοπικής μας οικονομίας ήταν η κρουαζιέρα. Να. Πραγματικά, εκεί η Πάτμος πόνεσε αρκετά, γιατί πήραμε ένα μηδενικό μεγάλο στρογγυλό στην κρουαζιέρα, ναι. Το οποίο αυτό δεν καλύπτεται εύκολα. Σωστό. Γιατί ξεκινούσατε κατά τα τέλη Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η τοπική αγορά της Πάτμου, η οικονομία της Πάτμου, στηρίζεται κατά 90% είτε έμεσα είτε άμεσα στην κρουαζιέρα. Να. Άρα φανταστείτε ότι είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Παρόλα αυτά όμως, ο εσωτερικός τουρισμός και όταν κατάφεραν κάποιοι από το εξωτερικό να μετακινηθούν, επέλεξαν την Πάτμο, οπότε η υπόλοιπη αγορά μπορούμε να πούμε ότι κουτσά στραβά δούλεψε. Έτσι. Κανείς δεν θα ήθελε να διακινδυνεύσει μια κατάσταση ενός κρουαζιεροπλοίου με τόσους ανθρώπους που να συνέβαινε κάτι. Θέλαμε τα νησιά μας όντως να είναι λευκά, θέλαμε τα νησιά μας να μείνουν έξω από αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι αν κάνουμε τουλάχιστον εδώ στην περιφερειακή μας ενότητα μια σούμα, όπως λέμε, ευθυνοπορεινή, καλά τα πήγαμε. Σύμφωνα και με τα λεγόμενα και του ίδιου του Περιφερειάρχη μας, ήταν ένα πείραμα το οποίο έγινε για πρώτη φορά μέσω πανδημίας να επιχειρήσουμε να υποστηρίξουμε τον τουρισμό μας, να κάνει σε μια πρόσκληση στον κόσμο να έρθει. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν θετικό και μόνο θετικό. Επίσης, όπως είπατε, έχετε απόλυτο δίκιο. Κάθε τόπος έχει τους φανατικούς επαναλαμβανόμενους τουρίστες του, είτε αυτό είναι η Μεδαπή είτε Αλλοδαπή. Και πραγματικά κατάφεραν να βρουν τρόπους να έρθουν. Τώρα, το ποσοστό βέβαια κυμαίνεται. Παρακολουθούσαμε την Πάτμο να έχει αγγίξει κάποιες φορές και την Αστυπάλαια να έχει αγγίξει και το 75%. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια στοιχεία, αν σας έχουν παραδοθεί της πληρότητας περίπου που φτάσαμε το ανώτατο στάδιο. Δεν έχουμε ακρίβεια, ναι, αλλά ναι. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν αρκετά έτσι υψηλό. Πολύ ικανοποιητικά ναι. Σε σχέση με την κατάσταση. Έτσι, ναι, σίγουρα. Αυτό που μπορώ να πω όμως σίγουρα είναι ότι ακόμη και ο θαλάσσιος τουρισμός κάπως ακόμα και μετά τον Αύγουστο κάπως άρχισε να κινείται. Και ο Σεπτέμβρης υπήρξαν κάποια κύματα εξορμήσεων από σκάφη τα οποία επισκέφτηκαν το νησί μας. Ναι. Βέβαια αυτό δεν εξισώνει και εξισορροπεί την κατάσταση γενικότερα. Αλλά σίγουρα ήταν κάποιες ενέσεις οι οποίες βοήθησαν λίγο την τοπική οικονομία. Άρα, τώρα που είναι ο Οκτώβρης, έχουμε την προσέγγιση κρουαζιεροπλοίου. Έχουμε την προσέγγιση κρουαζιεροπλοίων. Έχουμε γύρω στις 6 προσεγγίσεις για τον Οκτώβρη. Οι οποίες πραγματικά και αυτές είναι κάποιες μικρές έτσι ενέσεις, αλλά κυρίως είναι η ελπίδα ότι επιστρέφουμε σιγά-σιγά στην κανονικότητα. Βέβαια. Τα μηνύματα από την υπηρετική Ελλάδα δεν είναι τόσο αισιόδοξα. Ναι. Αλλά κρίνοντας από τη δική μας πλευρά, θεωρώ ότι αν είμαστε προσεκτικοί, αυτό. Ακόμη και η κρουαζιέρα σιγά σιγά θα ανακάμπτει και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το υποστηρίξουμε αυτό και υπάρχει αναγκαιότητα να γίνει από την πλευρά μας. Φυσικά και μένοντας τα κρουαζιερόπλια για το μήνα Οκτώβριο θα είναι ανοιχτά και τα καταστήματα τα οποία κλείνουν έτσι αυτή την περίοδο. Σταχώς. Οπότε μια μικρή κίνηση υπάρχει. Βέβαια μας λείπησε και η ματέωση του θρησκευτικού φεστιβάλ όπου το Αιγαίο TV από το πρώτο του χρόνου στέκεται πλάι χορηγός επικοινωνίας, αλλά το καταλαβαίνουμε απόλυτα γιατί. Μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το Αιγαίο TV για αυτή την στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά ήταν μια δύσκολη απόφαση, πολύ δύσκολη απόφαση. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να στέλνεις ένα θεσμό, γιατί το Φεστιβάλ της Σκεφτικής Μουσικής είναι ένας θεσμός για εμάς, όπως και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις, αλλά κυρίως αυτό. Άρα, όμως, όταν είσαι μπροστά στο διακύβωμα της και έχεις να εξασφαλίσεις το υπέρτατο αγαθό που είναι η δημόσια υγεία, δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο. Θεωρώ ότι ήταν μια υπεύθυνη πολιτική απόφαση, την οποία την υποστηρίζω και την κρατώ ψηλά μέχρι όσο πάει. Θεωρώ ότι είναι η βασική μου υποχρέωση και
Ο άμεσος υπόλογος σε περίπτωση που γίνει κάτι είναι ο Δήμαρχος του νησιού. Σωστά. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια σωστή απόφαση πολιτικά και θεωρώ ότι την επόμενη χρονιά θα μπορέσουμε να δώσουμε ό,τι δεν δώσαμε στους επισκέπτες μας αλλά και στους κατοίκους μας πλέον. Γιατί θεωρώ ότι το φεστιβάλ θρησκευτικής μουσικής πρέπει να αγκαλιαστεί από όλους, όχι μόνο από τους επισκέπτες αλλά και από τους ντόπιους. Έτσι είναι. Έχει αγαπηθεί από όλο τον κόσμο, ντόπιους και επισκέπτες. Πάμε να δούμε λίγο και την ομάδα Αιγαίου, έτσι. Που πάντα περνάει, πάντα καλοδεχούμενη με τόσες ειδικότητες γιατρών και πάντα καλοδεχούμενα και τα δώρα τους. Την αγαπημένη ομάδα Αιγαίου, την πρόεδρο της πλέον την κυρία Τσινή Ντενίς, την αγαπημένη Cop Genesis με τον φίλτατο κύριο Στέφανο Χανδακά, αλλά και τον νέο partner, τον νέο συνεργάτη μας, τη Eurolife και τον κύριο Σαργεωργίου, που υποστηρίζουν την Πάτμο ενεργά και έμπρακτα και το έκαναν με το καλύτερο δυνατό τρόπο, νομίζω το γνωρίζετε. Mm-hmm. Είδαμε τα πλάνα από ένα υπέροχο παιδικό σταθμό. Είναι ο πρώτος παιδικός σταθμός της Πάτμου. Ήταν κάτι το οποίο ήταν στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, αλλά για μας δεν είναι μια προεκλογική, ας πούμε, δέσμευση απλά. Ήταν η υπέρτατη αναγκαιότητα για την Πάτμια μητέρα και την Πάτμια οικογένεια, κάτι το οποίο το χρωστούσε, νομίζω, η Πάτμος σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήθελαν να κάνουν την οικογένειά τους, να κάνουν το παιδί τους και να μπορούν παράλληλα να εργάζονται. Σωστή. Αυτό έλειπε από την Πάτμο, λοιπόν. Και μετά από δική μου πρόσκληση προς την ομάδα Αιγαίου, τη Hop Genesis και τη Eurolife, ήρθαν να ευεργετήσουν το νησί μας, διαμορφώνοντας έναν χώρο τον οποίο εμείς μισθώνουμε, και να μπορέσουν να το διαμορφώσουν έτσι, να τον κάνουν πρότυπο παιδικό σταθμό για την φύλαξη, την περαιτέρω εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών μας, κάτι το οποίο έλειπε όλα αυτά τα χρόνια από το νησί μας. Είναι στη Σκάλα. Είναι στη Σκάλα. Και η δυναμικότητά του ως παιδικός σταθμός είναι τα 25 παιδιά. Μια χαρά. Μια χαρά. Όπως βέβαια αυτοί οι άνθρωποι πάντα κοιτούν τις ανάγκες, αφουγκράζονται τι λέει η τοπική κοινωνία, τι λέει ο Δήμαρχος, είτε με γήπεδο πιο παλιά 5x5, είτε με βιβλιοθήκες, με κομπιούτερ, με τόσο. Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι αξιόλογοι και αξιέπαινοι για αυτό το έργο τους τόσα χρόνια. Και κύριε Δήμαρχε, να πούμε και την αλήθεια, όπως το έλεγα και χθες, όταν βλέπαμε τα πλάνα από τον παιδικό σταθμό που ήταν πανέμορφος, με υπέροχα ζεστά χρώματα κτλ. Λειτουργικός, ότι τόσες ειδικότητες γιατρών, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να τους βρει ποτέ, έτσι, ακόμη και αν πάει σε ένα μεγάλο νοσοκομείο για να κάνει τα ραντεβού του και τις εξετάσεις του. Σαφώς, σαφώς, σαφώς. Κύριε Πιαίνη, θα σας πω ότι πέρα από αυτό το έργο, το ότι αποτελεί μια ευεργεσία για την κοινωνία της Πάτμου, θα σας πω ότι είναι και ένα φωτεινό παράδειγμα της καλής συνεργασίας που μπορεί να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση με τον ιδιωτικό τομέα και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ήταν πραγματικά για μένα ένα μάθημα ζωής για το πώς μπορούμε να γίνουμε πιο ευέλικτοι, γιατί όπως ξέρετε η γραφειοκρατία και το στενό έτσι πλαίσιο το οποίο κινείται η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μας επιτρέπει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Φανταστείτε ότι είμαστε μια δημοτική αρχή που διανύσαμε μόλις τον πρώτο χρόνο της θητείας μας. Έτσι. Και μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε και στήσαμε τον πρώτο βρεφονηπιακό σταθμό. Mm-hmm. Εάν λοιπόν δοθούν κίνητρα και με εθνικό σχεδιασμό, δεν μιλάω μόνο τοπικά, να μπορέσει να αγκαλιάσει η τοπική αυτοδιοίκηση την ιδιωτική πρωτοβουλία, να συνεργαστούν, θα κάνουν ένα υπέροχο μείγμα. Mm-hmm. Έτσι είναι. Πολύ καλά το λέτε. Είναι η ισχύ εν τη ενώση εδώ. Και βέβαια εκεί θέλω να επικεντρωθούμε λίγο, κύριε Δήμαρχε. Ήταν η πρώτη σας χρονιά. Συνέβησαν αυτά που συνέβησαν. Όμως πάντα ο καλός ο καπετάνιος, όπως λέμε εμείς εδώ, στη Φουρτούνα φαίνεται. Κάποια θέματα λοιπόν που εσείς είχατε στόχο, μπόρεσαν να ολοκληρωθούν, να βρουν τα πατήματά τους, να προχωρήσουν. Να δούμε λίγο και τα έργα. Πέρα από τους δημότες μου που τους αφουγκράζομαι και βλέπω τις ανάγκες τους, να ξέρετε ότι ο πιο έτσι ανικανοποίητος από όλους είναι ο Δήμαρχος. Εγώ ποτέ δεν ικανοποιούμαι με το αποτέλεσμα και πάντα είμαι απαιτητικός και πιο απαιτητικός από τον εαυτό μου, από όσο μπορεί να είναι ο κάθε δημότης μου. Ναι. Οπότε θέλω να σας πω ότι μέσα σε μια δύσκολη συγκυριακά περίοδο λόγω της πανδημίας, ναι, ενώ περάσαμε δύσκολα, καταφέραμε πραγματάκια. Με πρώτο και κυριότερο αυτό του παιδικού σταθμού, του πρώτου παιδικού σταθμού. Παράλληλα όμως, καταφέραμε να δημοπρατήσουμε και τώρα μάλιστα περάσαμε χθες από την Οικονομική μας Επιτροπή την κατακύρωση του διαγωνισμού για τις παιδικές χαρές, για την βελτίωση και την αναβάθμιση των παιδικών χαρών και την νομιμοποίησή τους. Τρέχουμε κάποια άλλα συνεχιζόμενα έργα από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, τα οποία
θα υπογράψουν, θα συμβασιοποιήσουν εργολάβους, όπως είναι για παράδειγμα η πλακόστρωση της πλατείας της Σκάλας. Προχωρήσαμε τώρα να φέρουμε μια επιπλέον αφαλάτωση σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους υδάτινους πόρους μας ως νησί. Παράλληλα τρέχει και ένα άλλο έργο το οποίο είναι και αυτό στην διαδικασία της συμβασιοποίησης του, να ξεκινήσει βασικά το έργο της σύνδεσης των δύο δεξαμενών της χώρας, ώστε να βελτιώσουμε και την υδροδότηση του Γρίκου. Mm-hmm. Να, βέβαια. Πάρα πολλά έργα, τα οποία, αν σας τα πω, βέβαια θέλω να το πω αυτό, κανένα έργο δεν ανήκει σε κανέναν δήμαρχο. Κάποιοι τα οραματίζονται, κάποιοι τα δρομολογούν και κάποιοι τα υλοποιούν. Σίγουρα, αυτά έχει μια συνέχεια. Και οι προηγούμενοι δήμαρχοι, mm-hmm. και ο κύριος Στόικος και ο κύριος Καμπόσος. Κάποια όμως καταφέρνουμε, όπως αυτό του παιδικού σταθμού, το οποίο το ξεκινήσαμε εμείς, το υλοποιήσαμε εμείς και τώρα απομένει η λειτουργία του. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Κάποια είναι στο χρόνο τους, οπότε ανήκουν από το Α έως το Μ στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Έτσι, αλλά κάποια άλλα είναι η συνέχεια της επόμενης δημαρχίας να το ολοκληρώσει. Να σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, μια που είναι η κατάσταση έτσι όπως είναι και που λογικά από τέλη Οκτωβρίου-Νοέμβριο ξεκινάνε και οι πρώτες τουριστικές εκθέσεις. Τώρα τι γίνεται, ματαιώνονται όλα αυτά? Όπως τα γνωρίζετε, κάποιες mm-hmm. όντως ματαιώνονται. Όντως, ναι. Υπάρχουν όμως και οι εναλλακτικές μορφές έκθεσης, όπως είναι οι virtual εκθέσεις, mm-hmm. τις οποίες εμείς παρακολουθούμε και σε συνεργασία με την περιφέρεια Νοτιοϊού θα δούμε πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε κι εμείς για να μπορέσουμε να προωθήσουμε το νησί μας. Όπως θα είδατε, φέτος πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου, είχαμε μια πολύ δυνατή επικοινωνιακή καμπάνια μέσα από κανάλια, μέσα από δημοσιεύματα. Η Πάτμος βγήκε πολύ δυνατά στην αγορά φέτος και αυτό επιδιώκουμε και για την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Βέβαια, η Πάτμος είναι ένα ισχυρό brand name. Από μόνο του δεν χρειάζεται πάρα πολύ ιδιαίτερη, ας πούμε, προώθηση. Όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί ένα δυνατό προορισμό για την Ελλάδα, αλλά και διεθνώς έχει μια φήμη αρκετά δυνατή. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επικοινωνείτε κάθε φορά όπως πρέπει να επικοινωνείτε. Έτσι. Και το είχατε κάνει και μέσα από την παρουσία σας σε πρωινές εκπομπές, έτσι, με μεγάλων καναλιών κτλ. Και στο τοπικά και στο σωστό σημείο, κύριε Δήμαρχε, έτσι. Γιατί εκεί ψηλά υποκλίνεται κανείς αυτό που βλέπει. Λοιπόν, όταν θα κατεβείτε από το γραφείο κάτω Σκάλα Πάτμου, θα μεταφέρετε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς στο γνωστό ζαχαροπλάστη Χριστόδουλο Κούμανη και στο Χριστόδουλο Γρίλι. Εκεί. Εγώ είμαι τώρα εκεί και περπατάω στο στενό. Σε αυτό το υπέροχο στενό της Σκάλας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα μεταφέρουμε. Πάντα πάρα πολύ γλαφυρή στις συμπεριγραφές σας. Μας κάνετε και εμάς τους ίδιους να μας λείπει αυτή η εικόνα. Οπότε, τυχεροί οι ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ήταν ο δήμαρχος της Πάτμου, ο κύριος Λευτέρης Πέντες, σε έναν πανέμορφο τόπο όπως είναι το νησί της Αποκάλυψης, η Πάτμος, που πραγματικά λατρεύει τόσος κόσμος, γιατί κάθε νησί έχει τη δική του ταυτότητα, τους ανθρώπους του, τους φίλους του, έτσι, τις ομορφιές, τις γεύσεις και οφείλουμε να τα λέμε αυτά. Πάμε στις διαφημίσεις μας και ερχόμαστε, είναι μεγάλο το θεματάκι μετά, πολύ λίγα λόγια θα πούμε, δηλαδή η εκδήλωση της Κυριακής έξω από το επαρχείο. Ελάτε να συνεχίσουμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, και να παρακολουθήσουμε αναλυτικά χθες το βράδυ τι είπε ο κύριος Έπαρχος Μανώλης Μουσελής, η Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πόλος Καλύμνου Σεβαστή Στάλα, ο Μανώλης Καζαβούλης από το site stayinkalymnos.gr και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου, κυρία Κατερίνα Καθοπούλη. Όλα αυτά τα λόγια για την εκδήλωση της Κυριακής, 6 ώρα το απόγευμα, έξω από το επαρχείο. Ο καιρός πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ φιλικός και καλός, όπως είναι όλο αυτό το διάστημα, γιατί εκεί θα συγκεντρωθούν σχολικά είδη. Αν έχετε κάποια πράγματα από τα παιδάκια σας, τα εγγόνια σας στο σπίτι που δεν τα χρησιμοποιούν και είναι στην αποθήκη, καλοσυντηρημένα, ή αν θέλετε να πάρετε κάτι, το να πάρει κανείς 5 τετράδια, ένα παραμύθι, μία κασετίνα, δεν είναι δά και κάτι υψηλό κόστος. Όλα αυτά όμως θα συγκεντρωθούν, θα προετοιμαστούν και θα δοθούν για τις ανάγκες
παιδιών των νησιών της περιφερειακής μας ενότητας. Όλα αυτά τα εξηγεί ο κύριος Έπαρχος και όλοι οι υπόλοιποι. Θα υπάρξει και μουσική έτσι τριγύρω επένδυση, αλλά και μια έκπληξη που μας είπε η κυρία Κατερίνα Καθοπούλη στο τέλος αυτής της βραδιάς. Οπότε πάμε να ακούσουμε αναλυτικά όλα όσα μας είπαν και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Μια πολύ όμορφη βραδιά θα ετοιμαστεί να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί την Κυριακή το απόγευμα. Ο κύριος Έπαρχος είναι έτοιμος να συνδράμει, ο κύριος Μανώλης Μουσελής, η διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου, Σεβαστής Τάλα, ο εκπρόσωπος του stayincalymnos.gr, κύριος Μανώλης Καζαβούλης, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονών και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου, Κατερίνα Καθοπούλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε λεπτομέρειες. Κύριε Έπαρχε. Καλησπέρα. Εμείς, όπως έχω πει πολλές φορές, είμαστε ανοιχτοί ως επαρχείο σε κάθε είδους εκδήλωση που μπορεί να προάγει κάποιες ιδέες. Είτε αυτές είναι ιδέες πολιτισμού, είτε αυτές είναι ιδέες κοινωνικές, είτε ακόμα και εκπαιδευτικές ιδέες. Με την κυρία Σεβαστή, την κυρία Στάλα, τη Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για διάφορα θέματα και σε κάποια από αυτά έχουμε συνεργαστεί και έτσι αποφασίσαμε και πάλι να ξανασυνεργαστούμε μετά από ιδέα δική της και της Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών του 3ου Δημοτικού Σχολείου να κάνουμε μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί όπως είπατε και την ερχόμενη Κυριακή 18 του μήνα 6-6.30 ώρα εδώ στον προαύλιο χώρο του επαρχείου. Τι θα προβλέπει τώρα αυτή η εκδήλωση? Αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε, να καλέσουμε τον κόσμο, να καλέσουμε τα παιδιά και να συγκεντρώσουμε εκπαιδευτικό υλικό. Στυλό, τετράδια, μολύβια και ό,τι αυτό έχει να κάνει με τους μαθητές. Μπορεί και όλο αυτό να το διανύμουμε μετά σε σχολεία της επαρχίας μας. Κυρίως στα απομονωμένα νησιά αυτής. Όμως οι ανάγκες είναι παντού, ακόμα και στα μεγάλα νησιά. Έχω διατελέσει πρόεδρος Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων σε σχολεία τα οποία πήγαιναν τα παιδιά και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι πολλές φορές στην αρχή του έτους, πάντοτε κουβέντιαζα με τους διευθυντές, ότι κάποια από τα παιδιά μας είχαν θέματα οικονομικά και δεν μπορούν να έχουν όλα όσα απαιτούνται για να βγάλουν την ύλη και την χρονιά. Και έτσι συνδράμαμε ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων για αυτόν τον σκοπό. Τώρα έρχεται το 3ο Δημοτικό Σχολείο και λέει ότι εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε και μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι μας, όλοι οι καλύμνοι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Μπορούμε κάποιοι, γιατί σε κάποιους περισσεύουν αυτά τα πράγματα, να δώσουν από το περίσσεμά τους αυτά τα πράγματα, θα συγκεντρωθούν στο επαρχείο και θα διανεμηθούν όπως πρέπει να διανεμηθούν στα σχολεία, όπως είπαμε πρωτίστως, στον απομονωμένο νησιό της επαρχίας μας, αλλά όχι και μόνο. Μπορεί να χρειαστούν κάποια σχολεία εδώ στην Κάλυνο, μπορεί να χρειαστούν κάποια σχολεία στη Λέρο, στην Δέλεντο, βεβαίως. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς αρπάξαμε την ιδέα και είπαμε ότι ναι, παιδιά, θέλουμε να είμαστε μαζί σας, θέλουμε να είμαστε συνδιοργανωτές. Πείτε μας τι θέλουμε να κάνουμε και θα το πάμε μαζί. Και έτσι φτάσαμε και στη σημερινή, την απόψινή βραδιά, να εξαγγέλουμε αυτή τη συνεργασία, αυτή την εκδήλωση και καλούμε όλους τους γονείς και όλους τους μαθητές να έρθουν και αυτοί μαζί μας και να βοηθήσουν σε αυτή την εκδήλωση. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια στους εμπνευστές της ιδέας. Εμείς είμαστε εδώ και για άλλα πράγματα. Πιστεύω ότι στις 18 του μήνα είναι μια συνάντηση χαράς των παιδιών. Να νιώσουν τα παιδιά τη χαρά της προσφοράς. Τώρα θα μου πείτε πώς μπορέσαμε ένα σχολείο, ένα κομμάτι της κοινωνίας, της πολιτείας και ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί τον τουρισμό και την Κάλυμνο να συνυπάρχουμε. Πιστεύω ότι όλα είναι θέμα παιδείας. Για να είσαι ένας πετυχημένος έπαρχος πρέπει να έχεις παιδεία. Για να είσαι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας πρέπει να έχεις παιδεία. Και η παιδεία ξεκινάει από τα σχολεία. Και αν τα σχολεία δεν ανοίξουμε την πόρτα μας προς την κοινωνία και να καταλάβουμε ότι η παιδεία δεν σταματάει σε ένα θρανείο, αλλά βγαίνει και έξω για να ξυπνήσει ο κόσμος, να φουκραστεί ο κόσμος, να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Και επειδή, όπως έχω πει χιλιάδες φορές, αυτές οι μάσκες και η κρίση ήρθε να μας κρύψει και συναισθήματα, ξεκινάμε από τα παιδιά που τα συναισθήματά τους είναι πιο πηγαία και είναι πιο ειλικρινή, ανιδιοτελή. Ξεκινάμε λοιπόν από τα παιδιά για να ξυπνήσουμε και δικά μας συναισθήματα.
Καλούμε λοιπόν τον κάθε καλύμνιο που θα γίνει παιδί και να είσαστε σίγουροι ότι στις 18 του μήνα θα είναι παιδιά με παιδιά, απλά θα είναι λίγο μεγαλύτερα. Κάτω στο επαρχείο να έρθουν και να φέρουν σχολικά είδη. Η χαρά ξεκινάει, θα μάθουμε στα παιδιά να νιώθουν χαρά επειδή προσφέρουν. Είναι το πρώτο μεγάλο βήμα παιδείας σε μια κοινωνία. Άρα λοιπόν θα κρατήσουμε τη χαρά της προσφοράς, θα κρατήσουμε τη χαρά του ανταμώματος και θα κρατήσουμε ότι σε μια κοινωνία που όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλο, προσπαθούμε, σίγουρα αυτή η κοινωνία έχει να δώσει πάρα πολλά. Σίγουρα είσαστε όλοι γονείς. Έτσι. Αυτό λοιπόν ίσως μου λέει ότι ίσως κάτι ακούσατε, κάτι έφτασε σε εσάς, στη σύζυγο, ότι κάποιο παιδί ίσως δεν είχε τα απαραίτητα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή όλα όσα είπε ο κύριος Έπαρχος ότι είναι αυτά που χρειάζονται για να ξεκινήσει η σχολική περίοδος. Ίσως αυτό λοιπόν σας έβαλε αυτό το σποράκι στο μυαλό ότι κάτι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, για μας είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συμμετέχουμε σε μια τέτοια δράση. Το Stay in Kalymos είναι μια ουσιαστικά σκοπό έχουμε να διαφημίσουμε προς τα έξω όχι μόνο απλά την Kalymos σαν προορισμό, αλλά να δείξουμε στον κόσμο το τι γίνεται εδώ. Και αυτή η συγκεκριμένη δράση που είναι κοινωνικού χαρακτήρα μας βρίσκει σύμφωνους και στο πλευρό. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Στάλα και τον κύριο Έπαρχο που συμμετέχουμε σε αυτό εδώ. Για μένα θα ήθελα να κάνω και μία πρόταση. Το ξεκινάμε αυτό φέτος, είπαμε, πιλωτικά και γιατί όχι να καταφέρουμε να γίνει κατεστημένο κάθε χρόνο και μιας και είναι Οκτώβριος, μακάρι να μπορέσουμε να το εντάξουμε και σαν, ας πούμε, event στο αναρχητικό φεστιβάλ. Έτσι ώστε με τον τρόπο αυτό να αναδείξουμε στους τουρίστες που ήδη βρίσκονται εδώ το κοινωνικό χαρακτήρα του νησιού. Γιατί όλο αυτό το χρόνο, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γίνονται διάφορες δράσεις και αφανείς τις περισσότερες φορές. Οπότε καλό θα είναι να δείξουμε και τον κοινωνικό χαρακτήρα του νησιού. Αυτά έχω να πω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να έχει κόσμο, να έχει καλό καιρό, να το αγκαλιάσει αυτό ο κόσμος και να δώσουμε στα παιδιά χαρά, ειδικά των απομακρυσμένων νησιών, που το τελευταίο καιρό τους έχουμε κρύψει τη χαρά, όπως είπε και η κυρία Στάλα. Η πρόεδρος του Συλλόγου Κολονίων και Δαιμόνων, η κυρία Κατερίνα Καθοπούλη, αν θέλει να μας πει ποια πράγματα θα φέρουν οι κυρίες, γιατί και εμένα με ρωτούν, όπως καταλαβαίνετε, ευκαιρία να ακούσουμε. Και πώς ακριβώς θα στηθεί η όλη εκδήλωση εδώ? Πιστεύω είναι το πιο εύκολο. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα στο σπίτι μας, από κασετίνες, από τσάντες, από διάφορα πράγματα που είναι περσινά, είναι προπέρσινα, δεν τα χρειάζονται, μπορούν να τα φέρουν. Επίσης, το να αγοράσουν ένα τετράδιο, μία γόμα, μία ξύστρα, στυλούς, μολύβια, ξυλοπογιές, ζωγραφική, μαρκαδόρους, νεροπογιές, είναι μικρό το ποσό. Απλά μετά είναι μεγάλο το μέγεθος το οποίο. Που θα μαζευτεί. Ό,τι μπορεί ο καθένας, δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο όριο, ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί να μας το φέρει είτε από το σπίτι του είτε από κάποιο κατάστημα. Επίσης και τα καταστήματα, τα βιβλιοπωλεία μπορούν να προσφέρουν κάτι περισσότερο. Τώρα, από εκεί και πέρα, από εκεί θα έχουμε και κάποια έτσι μουσική. Από εκεί και πέρα θα έχουμε τον κύριο Μπουφίδη, ο οποίος θα συνοδεύσει αυτή την εκδήλωση μαζί με τον Κλαδίτη. Δεν θα είναι κάτι σε στήλη συναυλίας, ούτε κάτι χορευτικό, οπότε να μην υπάρξει συνωσισμός. Θα είναι μια παλινουσική, θα συνοδεύει τον κόσμο που θα είναι εκεί, που θα φέρει τα πράγματά του, θα είναι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, θα προσφέρουμε και εμείς κάποια δωράκια σε αυτούς που θα είναι εκεί και πιστεύω θα είμαστε πολύ ωραία και η βραδιά θα κλείσει βέβαια με μια έκπληξη. Ναι. Ό,τι καλύτερο όμως για τα παιδιά μας που σχηματίζουν τώρα. Ό,τι καλύτερο για τα παιδιά. Ό,τι καλύτερο για τα παιδιά. Και είπα και επανέρχομαι σε εσάς, γιατί ξέρετε αυτές τις μέρες, πείτε γιατί είναι η πανδημία, πείτε γιατί ο καθένας έχει σκεφτεί διαφορετικά από ό,τι παλιά. Έβλεπα λοιπόν πριν από λίγες μέρες τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών Ήρα να ετοιμάζουν εργόχειρο, έτσι όμορφο και εντυπωσιακό, για να μπει σε λαχιοφόρο, ώστε να βοηθηθεί το Ταμείο του Συλλόγου του Σωματείου Τριών Ιεραρχών από ρηφιτητές. Δηλαδή, το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, τι ωραίες κινήσεις. Αυτό δηλαδή μας δίνει μια θετική άβρα ότι ναι, υπάρχει ελπίδα, υπάρχουν καινούργια πράγματα, υπάρχει σύνδεξη δυνάμεων. Η ζωή συνεχίζεται με μάσκες, χωρίς μάσκες συνεχίζεται και πρέπει να βρούμε τα βήματά μας. Δεν σας κρύβω ότι όταν κάναμε το πρώτο ραντεβού, την πρώτη συνάντηση,
Με τους εκπροσώπους του σχολείου προβληματίστηκα και ο πρώτος μου προβληματισμός είχε να κάνει με τα μέτρα της πανδημίας κτλ. Όμως είμαι για από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν μπορεί να σταματήσει εδώ η ζωή, δεν μπορούμε να κλειστούμε μέσα. Είπε και η διευθύντρια, κλείσαμε τα πρόσωπά μας, να μην κλείσουμε και τις ψυχές μας, να μην κλείσουμε τις καρδιές μας. Θα προσπαθήσουμε και επιβάλλεται να το κάνουμε και έχω την εγγύηση της Προέδρου της κυρίας Κατερίνας ότι θα επιβλέπει αυτό, να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τον συνωστισμό, θα προσπαθήσουμε να έχουμε μάσκες και ό,τι χρειάζεται. Να ακολουθήσουμε τους κανόνες, αλλά και να συνεχίσουμε και τη ζωή. Δεν μπορεί να μην γίνεται τίποτα. Το καλό είναι ότι είμαστε ως επαρχία, ως νησίμαστε στην κατηγορία 1. Βέβαια, προβλέπονται και σε εξωτερικούς χώρους οι μάσκες. Όταν υπάρχει συνωστισμός, θα προσπαθήσουμε να αραιώνουμε τον κόσμο και καλό και τον κόσμο να το σεβαστεί αυτό, γιατί για μας είναι μια πρόβα, θα έλεγα, για μετέπειτα εκδηλώσεις. Εάν αυτό πετύχει και ως προς τα θέματα του COVID, να είστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις. Και να ξεπεράσουμε και το κομμάτι, βέβαια, των επισκεπτών μας, ακόμη των αναρριχητών μας. Πολλοίς κόσμος είναι σε επαφή, ξενοδόχοι, δωμάτια, έτσι, πολίτες, εστιατόρια, καφετέριες. Αν λοιπόν ξεπεραστεί αυτή η περίοδος με τους επισκέπτες μας, θα μείνουμε στο ένα, κύριε. Ναι. Έτσι, σε αυτή την εκδήλωση, πέραν από εμάς, είναι και άνθρωποι που είναι πίσω από εμάς. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Κουλιά, διότι όταν θα ανεβάσουμε το μικρό σποτάκι των παιδιών, όπως και τα παιδιά που συμμετέχουν με τις φωνούλες τους και με τα προσωπάκια τους και με τα σχέδια σε αυτό το σποτάκι, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κουλιά, γιατί πριν ακόμα ξεκινήσει να βγάλει στη δημοσιότητα τα τραγούδια του, ένα πρωινό πίναμε χυμό και με αυτό τον αυθόρμητο καλύμνικο τρόπο μου λέει «Μαρία, αλλά ακούσεις κάτι, να δεις πριν το ανεβάσω». Αυτό ήταν η αρχή και λέω ότι τελικά για μένα αυτό ήταν μια προσφορά, ένα δώρο. Αυτό το δώρο λοιπόν φωλιάζει κάποια στιγμή στην καρδιά και στο μυαλό και το πάμε παραπέρα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για εκείνο το «Μαρία, έλα να ακούσεις αυτό το κομμάτι». Και το τίμησα και θέλω πραγματικά να τον ευχαριστήσω για εκείνο το ωραίο πρωινό και τον ευχαρίστησα έμπρακτα δίνοντάς το στα παιδιά, ακούγεται σε όλο το σχολείο, σε όλες τις τάξεις και είναι και στο βιντεάκι. Ευχαριστώ φυσικά και πάρα πολλούς μουσικούς και τον ηχολήπτες που ήθελαν να έρθουν για αυτή την εκδήλωση. Όμως λόγω των μέτρων είδα ότι αυτό θα ήταν δηλαδή πραγματικά δεν θα μπορούσε να γίνει μετά, θα έπρεπε να το ακυρώσουμε και έτσι λοιπόν καταλήξαμε σε αυτό το σχήμα. Παρόλα αυτά ευχαριστώ όλους όσους ήθελαν να συμμετέχουν. Επίσης πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον Μικέ το Πουλιά που θα έρθει τώρα να καλύψει τον ήχο της εκδήλωσης. Πολύ ωραία. Επίσης, να ακούσουμε και την έκπληξη που είπε η κυρία Κατερίνα, και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα που έκπληξη. Ναι, κυρία Κατερίνα, ξέρουμε έκπληξη. Δεν θα είναι έκπληξη, όχι. Ευχαριστούμε πάντως για την έκπληξη στο σχολικό κέντρο. Και τα μαγαζιά, τα βιβλιοπωλεία, τους έχουμε παρακαλέσει να είναι ανοιχτά για κάποιους που θέλουν εκείνη την τελευταία στιγμή, την Κυριακή. Ναι, θα είναι ανοιχτά εκείνο το διάστημα, αν θέλει κάποιος να πάει ή ακόμα και αν δεν το έχει σκεφτεί, αλλά τον έχει συναρπάσει η όλη κίνηση, να τα επισκεφτεί και να έρθει. Ευχαριστήσουμε και εσάς που βρίσκεστε εδώ, έτσι, Δευτέρα απόγευμα, να καλύψετε το γεγονός και να το μεταφέρετε. Τελευταίο μέρος της εκπομπής μας λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, και όπως έλεγα στο ξεκίνημα, είμαστε προνομιούχοι. Είχαμε μία μικρή ανάπαυλα χθες, Τρίτη, με νεφώσεις και το απογευματάκι, το πρωτοβρόχι. Γιατί αυτό ήταν ουσιαστικά. Τις προηγούμενες μέρες ήταν 20 σταγόνες. Αυτό δεν λέγεται βροχή. Όμως το πρωτοβρόχι, δεν ξέρω εσείς πού μένετε, πού είσαστε, πού είναι το κατάστημά σας, πώς ήταν τα πράγματα, διότι στην Κάλυμνο, όπως ξέρετε, μία βροχή τρίλεπτη είναι αρκετή για να κάνει αυτό. Αυτό το οποίο πραγματικά και τις προάλλες, αν θυμάστε, το είχα αναφέρει στον κύριο Δήμαρχο, ήταν η μεγάλη του εξαγγελία, η προεκλογική, δηλαδή τα νερά του κεντρικού δρόμου. Του κεντρικού δρόμου που δεν είναι μόνο η κεντρική βέβαια δρόμη, ο εμπορικός, είναι και πολλά άλλα σημεία όπου σχηματίζεται αυτό το ποτάμι της οργής.
όπως συνηθίζω να το λέω. Αυτό το ποτάμι το οποίο σε κάνει όμως να μην μπορείς να κυκλοφορήσεις. Συγγνώμη, αλλά φοράμε ακόμη πέδιλα, έτσι. Επίσης, αγαπητή μου φίλη, δεν μπορείς να πας από τη μια άλλη πλευρά στην άλλη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το θέαμα μιας κοπέλας σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, θα ήταν σίγουρα εκεί γύρω στους 6-7 μηνών, να είναι εκεί και να μην ξέρει πού να πρωτοπάει με το νερό που είχε φτάσει σχεδόν μισό μέτρο. Είναι κάποιες εικόνες που πραγματικά ευχόμαστε να μην τις δούμε πια κάποια στιγμή, να το έχουμε λύσει το θέμα και να μην έχουμε αυτό το βαθμό δυσκολίας να παραλύει η πόλη μας και να μην μπορεί κανείς να κάνει κάτι, να πάει σε ένα ραντεβού τους, οτιδήποτε συμβεί ή να μετακινηθεί απρόσκοπτα, αν δεν είναι με τις γαλότσες, αν δεν είναι προετοιμασμένος και τέλος πάντων δεν θέλω να πω να σβήσει το αυτοκίνητο, έτσι, γιατί το έχουμε ζήσει και αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν, μακάρι κάποια στιγμή λοιπόν όλα αυτά να είναι ένα παρελθόν. Ένα όμως παρελθόν και μια κατάσταση που έχει κρατήσει πολλά χρόνια και έχει κουράσει τους ανθρώπους στο κέντρο της πόλης της Καλύμνου, σε όλο τον εμπορικό δρόμο και πολλά άλλα σημεία βέβαια, που με τις δυνατές βροχές πια τα τελευταία χρόνια και τις καταιγίδες δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα. Ελπίζουμε ότι κατά τα άλλα κλαδεύονται τα δέντρα, κλαδεύονται εδώ και εκεί, καθαρίζονται τα σχετικά, έτσι ώστε να μην έχουμε κι άλλα από τις έντονες βροχοπτώσεις. Για την ώρα πάντως το καλοκαιράκι σήμερα επανήλθε και είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί για τις επόμενες μέρες ότι και οι επισκέπτες μας και οι αναρριχητές μας που είναι παντού στο νησί, ειδικά της Καλύμνου, περνούν καλά. Σε απεργία οι ελεκτές εναέρειας κυκλοφορίας αύριο Πέμπτη. Η Ένωση Ελεκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Ελλάδας αποφάσισε να συμμετέχει και αυτή στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ που είναι προγραμματισμένη για αύριο. Όπως ενημέρωσε μάλιστα η Ένωση, θα προχωρήσει σε 2 5-ωρες στάσεις εργασίας Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τη 1.30 το μεσημέρι έως τις 6.30 και τη Δευτέρα 19 από τις 7.30 έως τις 12.30. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα αιτήματά τους, αφορούν το σχέδιο νόμου, σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες αρχής πολιτικής αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, μέσω του οποίου τονίζουν πως θίγονται θεσμικού χαρακτήρα δικαιώματα των μελών και ειδικότερα οι προτινόμενες διατάξεις που αφορούν σε θεσμικά και μισθολογικά ζητήματα, κατάρτιση σχεδίου επιδόσεων και σύνδεση με το επίδομα και την αποζημίωση, Eurocontrol, ασφάλεια πτυχίου κλπ. Καθώς και τη μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το κείμενο το οποίο έχουν δώσει στη δημοσιότητα. Και αγαπητοί μου φίλοι, τελευταίο θεματάκι. Συναντήσαμε τον κύριο Μικέ Ρίγα, που είναι μέλος του ΚΚΕ, ένας άνθρωπος που πολλές φορές έχει φιλοξενηθεί στην εκπομπή μας για εργασιακά, ασφαλιστικά ζητήματα, οικονομικά και όχι μόνο, αλλά και στις εκδηλώσεις που γίνονται πάντα από την πλευρά του ΚΚΕ, του ΠΑΜΕ, στην Κεντρική Πλατεία κτλ. Αυτή τη φορά βέβαια ένα σχόλιο από την πλευρά του για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, για την καταδίκη και την αναμονή βέβαια που βρισκόμαστε γύρω από το θέμα απλά το να καθοριστούν τα πόσα χρόνια. Πολύς λόγος το τελευταίο διάστημα, αφού έφτασε πια στην άκρη του το συγκεκριμένο θέμα, έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Έτσι θα ανανεώσουμε για αύριο το τηλεοπτικό μας ραντεβού στις 12. Ακολουθεί ο κύριος Μικές Ρίγας. Να ευχαριστήσουμε όλους τους τηλεθεατές μας, να ευχαριστήσουμε τους σπόνσορές μας και όλους τους ανθρώπους που στηρίζουν κάθε μέρα την εκπομπή μας, τους συνεργάτες μου, αύριο και πάλι στις 12 μαζί. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Βέβαια, μέρες τώρα, λόγω των γεγονότων, μιας δίκης που τράβηξε τα βλέμματα όλου του κόσμου και που περιμένουμε φυσικά την τελική έκβαση των χρόνων, γιατί η ενοχή πια έχει ήδη υποθεί, είναι στο επίκεντρο και ήθελα πραγματικά του σχολιασμού σας, μια που αναρτήθηκε και από το ΚΚΕ ένα πανό στην παραλιακή μας. Ναι, εμάς η θέση μας ακόμα είναι ότι οπωσδήποτε πρέπει να μπουν φυλακοί. Είναι μια εγκληματική οργάνωση, είναι μια δυστυχή υπηρεσία αυτή. Δεν μπορεί παρά να υποχρεωτικά να μπουν φυλακοί και μάλιστα με τις ανώτερες ποινές που προβλέπει ο νέος ποινικός κώδικας, έτσι όπως το διαμόρφωσε
η προηγούμενη κυβέρνηση. Και προφανώς η θέση μας είναι να στερηθούν και τα πολιτικά του δικαιώματα. Ναι. Να μην έχουν τη δυνατότητα πάλι να στήσουν με ένα διαφορετικό όνομα μια άλλη οργάνωση, η οποία θα είναι εξίσου ναζιστική, θα είναι εγκληματική και αυτή. Ακούστε να δείτε κάτι. Ο όρος εγκληματική πηγάζει από την ίδια την ιδεολογία τους που είναι η ναζιστική ιδεολογία, η φασιστική. Τέτοιες έχουμε πλούσια εμπειρία στην Ελλάδα και από την κατοχή, όταν οι Γερμανοί ήταν εδώ, οι Ναζί, που συνεργαζόντουσαν με τους Γερμανούς, όπως επίσης και με την επταετία των συνταγματαρχών, με τον φασισμό, που ήταν και εδώ τις συνεργάτες της Χούντας. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε ότι πρέπει να καταδικαστούν και σαν εγκληματίες. Από εκεί και πέρα ακούσαμε την εισαγγελέα, βλέπουμε τι γίνεται. Βέβαια εκείνοι διαβεβαιώνουν ότι τίποτα δεν τέλειωσε. Δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε. Ότι πίσω έχει εκλάβει την ουρά. Ναι, 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 βεβαίως, αυτό λένε. Ακούστε να δείτε κάτι. Το σύστημα θα τους ξαναχρησιμοποιήσει. Όποτε κρίνει αναγκαίο, θα τους βγάλει πάλι στην επιφάνεια. Γι' αυτό εμείς είμαστε της άποψης, είμαστε σίγουροι ότι για να μπουν στο χρονοπούλο από της ιστορίας που λέει ο λαός μας, πρέπει να υπάρξει μια ριζική αλλαγή του πολιτικού σκηνικού με μια άλλη εξουσία, μια εργατική εξουσία με τους συνεργαζόμενους από την τάξη, τους μικρομεσαίους, έτσι ώστε να σβήσει οριστικά ο κίνδυνος του φασισμού και του ναζισμού ξανά. Που βέβαια όλο αυτό άνθησε λόγω της τραγικής κατάστασης, της οικονομικής, κοινωνικής, των πολιτών, ναι, έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι είναι εκεί... γέννημα τρέμα του καπιταλισμού. Ναι. Γι' αυτό το λέμε ότι είναι γέννημα τρέμα του καπιταλισμού. Με μια άλλη εξουσία όμως δεν θα είχαν τη δυνατότητα αυτή. Βλέπετε όταν στο ότι... κέντρο ήταν οι ανάγκες, οι πραγματικές, οι σύγχρονοι των εργαζόμενων. Βλέπετε ότι η χρονιά του νέου πρωθυπουργού, όπως κύλησε, κύλησε με αυτή την ριζική αλλαγή της πανδημίας. Έτσι, τώρα από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι δεν, φαντάζομαι ότι δεν ήταν και αυτό το έργο του στο προγραμματισμένο, έτσι όπως εξελίχθηκε. Όμως αυτή την ώρα έχουμε πραγματικά πολλά μέτωπα ανοιχτά να αντιμετωπίσουμε. Από τα, τα ελληνικά, ακριβώς. Μέχρι η πανδημία, μέχρι που και εκεί σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα, γιατί ναι. Δηλαδή όταν επαφίεται η Ελλάδα ότι θα βρει συμπαραστάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους, οι οποίοι ευθύνονται για όλα τα δυνάτα μέχρι τώρα. Αυτό να έχουμε υπόψη. Και επανειλημμένα παρακαλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέσα, προφανότατα, γιατί είναι οικονομικά τα ζητήματα. Την Τουρκία την έχουν ανάγκη πολύ. Φανταζόμαστε. Όπως το ΝΑΤΟ θέλει να την έχει κοντά του για να αντιπαλωθεί για την Ρωσία. Όπως επίσης το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει ελληνοτουρκικά σύνορα στο Αιγαίο. Έχουμε πολλά μέτωπα ανοιχτά και εδώ θα είμαστε για να τα συζητάμε. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι και η δικοτόμηση της Κύπρου έγινε με τη σφραγίδα της Αμερικής και του ΝΑΤΟ.